πραγματικά σήμερα συνάντησα αυτόν τον πατέρα και αυτή τη μάνα που εχθές κίδεψαν αυτό το παλικάρι, 20 χρονών, φοιτητή. Μόλις πριν από λίγους μήνες είχε απολυθεί από το στρατό, έφεδρος αξιωματικός. Και είχε πολύ στο στρατό, κάθισε το παιδί 18 μήνες. Ακριβώς, ακριβώς, ως έφεδρος. Έμεινε εκεί, ήθελε να τελειώσει το στρατιωτικό του και στη συνεχεία να πάει στη σχολή του, ΤΕΗ Πληροφορικής Αθηνών. Και κάτω από αυτές τις πολύ άσχημες συνθήκες βρήκε τραγικό τέλος με τη σωρό του να τη βρίσκουνε οι άνδρες της αστυνομίας και στη συνεχεία το ΕΚΑΒ. Θα πούμε και μια πραγματικά αποκάλυψη σήμερα, τηλεφωνική αποκάλυψη που έκανε η Γιώτα Κυπουρού μιλώντας με τον ονό του παιδιού. Να βρίσκεται το σώμα του παιδιού, η σωρός του παιδιού, σε θαμνώδη περιοχή στην Λεωφόρο Διονύσου, ακριβώς δίπλα από ένα πλάτωμα. Ποιο είναι η αποκάλυψη σήμερα? Η Γιώτα Κυπουρού μίλησε με τον ονό του παιδιού, όπου πραγματικά αυτό το οποίο παρουσιάζει δύο ξεχωριστά στοιχεία, τα οποία πρέπει η αστυνομία να τα γνωρίσει, αν δεν τα γνωρίζει. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Επισκέφτηκα τους γονείς αυτού του παιδιού, τον πατέρα του και τη μητέρα του. Δύο αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι. Ο πατέρας του διοικητικός υπάλληλος στο ΕΚΑΒ, η μητέρα του καθηγήτρια. Το παιδί το είχαν μεγαλώσει και αυτόν αλλά και τις αδελφές του με πάρα πολλές δυσκολίες. Είχαν καταφέρει να φτιάξουν ένα σπίτι στα γλυκά νερά όπου και διαμένουν. Μίλησα μαζί τους, μου ζήτησαν να μην πούν αυτή τη στιγμή κάτι και αυτό το οποίο μου ζήτησαν επίσης είναι να η ελληνική αστυνομία, να μεταφέρουμε η ελληνική αστυνομία να κάνει κάθε τι δυνατό να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού τους. Να δούμε ένα βίντεο και θα επανέλθουμε. Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για τη μυστηριώδη δολοφονία του 20χρονου που βρέθηκε δολοφονημένος στη θέση Άγιος Πέτρος στην Πεντέλη. Ένας παιδικός φίλος του άτυχου νεαρού μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή Τατιάνα Live. Τι ασχολίες είχε και τι παρέες γενικότερα είχε? Μέχρι το σχολείο που τελειώσαμε, βγαίναμε μαζί, εντάξει, διάβαζε, στην αστήριο δεν έκανε κάτι παραπάνω. Οπότε τελειώσαμε το σχολείο, ας πούμε, κλπ. Μπήκε φαντάρος και εκεί και πέρα του είχαμε κόψει, ρε παιδί, δεν μπορεί να γίνανε. Δεν μπορεί να κάνανε παρέα. Και από εκεί πέρα είχε πει άλλη παρέα, ας πούμε, το παιδί και αυτά. Τα χαρακτήρα ήταν απ' όλα. Δηλαδή και γέλιο είχαμε και νεύρα είχαμε. Εντάξει, ίσως είχε κάποια προβλήματα, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι είχαν δικά του προβλήματα, ίσως οικογενειακά, ίσως παρά έξω. Είχε κάποιο που ήταν στο σπίτι, λόγω δηλαδή διαβάζοντα και αυτά, είχε λίγο ζόρια από του γονείς για το λόγο που θυμάμαι λίγο περιορισμένο κτλ. Το δράμα για την οικογένεια του 20χρονου άρχισε στις 8 Μαΐου, όταν ο νεαρός έδωσε για τελευταία φορά σημεία ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, η τελευταία φράση που είπε ποτέ στη μητέρα του είναι πως θα πήγαινε να δει την κοπέλα του και έκτοτε εξαφανίστηκε. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που η τραγική μητέρα είδε ζωντανό το παιδί της. Την πληροφορία επιβεβαιώνει στην εκπομπή και ο φίλος του 20χρονου, υποστηρίζοντας ότι την τελευταία φορά που μίλησε μαζί του, ο άτυχος νεαρός αναφέρθηκε σε ένα καινούριο πρόσωπο στη ζωή του. Ένα κορίτσι με το οποίο θα έβγαινε ραντεβού. Τώρα, σε αυτή την υπόθεση, τι πιστεύεις ότι συνέβη, ποια είναι η δική σου εκδοχή, τι ακριβώς πιστεύεις ότι έγινε? Αναλάβει μια σελίδα για το παιδί μου. Γιατί πιστεύω ότι είναι αυτό. Δηλαδή, αυτό που ασχολούνται με αυτά, μπορεί να είχε μπλέξει κάπου. Δεν είχαν κάνει, δεν είχαν βάλει να μπλέξει. Κάπου είχε μπλέξει σοβαρά, ας πούμε, και έγινε τι έγινε. Το γιατί, το πώς, τελευταία φορά δεν είχαμε πει κάτι, θυμάμαι ακόμα, τον είχα πετύχει στην περιοχή. Αυτό που είχαμε πει είναι ότι να με καλεί στο σπίτι του, να πάω από εκεί να κάνω εδώ το σπίτι, ας πούμε, να κάτσουμε να τα πούμε. Μεσολάβησαν δύο αγωνιώδεις ημέρες. Οι γονείς του δήλωσαν επισήμως την εξαφάνισή του στις 10 Μαΐου στο αστυνομικό τμήμα Γλυκών Νερών και περίμεναν να μάθουν νέα του. Όμως δυστυχώς η καλή είδηση δεν ήρθε ποτέ. Όπως ενημερώθηκαν το περασμένο Σάββατο, ο γιος τους είχε βρεθεί νεκρός σε ερημική περιοχή της Πεντέλης, ενώ σε κοντινή απόσταση από τη σωρό βρέθηκαν και δύο κάλικες από κυνηγετικό όπλο. Λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι του 20χρονου εδώ στα Γλυκά Νερά βρίσκεται η καφετέρια που βλέπετε πίσω μου. Ήταν σημείο συνάντησης με τους φίλους του. Το στέκι του. Ένα παιδί, όπως μας είπαν, ήρεμο, που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Πολύ συνισταλμένο, ευγενέστατο, ένα παιδί ήσυχο.
Ένα παιδί σου. Ένα παιδί της ηλικίας του. Νορμάλ παιδί, φυσιολογικό παιδί. Την ίδια ώρα εντύπωση προκαλούν οι αναρτήσεις του άτυχου 20χρονου στο Facebook, ο οποίος για αδιευθύμιστο λόγο είχε βρεθεί τον Οκτώβριο του 2014 στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου, σχολιάζοντας. Εδώ, μία βόλτα με τα παιδιά. Μεταξύ των υπόλοιπων αναρτήσεών του διαβάζουμε. Είμαι σαν ψήθυρο στη Μητρόπολη που πουλάν ζωή με το κιλό και όνειρα με το μιλιγκράμ. Βάλαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Στη χώρα μου το λένε αστυνομία. Τα χέρια του υποκριτή ήταν καυτά. Παρόλα αυτά τα έπιασα. Σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που διενήργησε ο ιατροδικαστής, ο θάνατος του 20χρονου οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Όπως έγινε γνωστό, ο άτυχος 20χρονος έφερε 3 τραύματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, στην κοιλιά και στο θώρακα, που καταδεικνύουν εκτέλεση. Οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι ο 20χρονος γνώριζε τους δράστες, τους οποίους ακολουθούσε οικειοθελώς, χωρίς να υποψιάζεται το τι πρόκειται να συμβεί. Άλλωστε, στη σωρό δεν βρέθηκαν μόλοπες ή σημάδια πάλης, που να δείχνουν ότι ο φοιτητής αντιστάθηκε και ήρθε στα χέρια με το δολοφόνο. Οι αρχές τώρα ερευνούν το παρελθόν του 20χρονου προκειμένου να προσδιορίσουν εάν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς και να οδηγηθούν στους δράστες του εγκλήματος. Λοιπόν, να πούμε ότι αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι, θα δούμε την μαρτυρία του νονού του παιδιού, ο οποίος εκλήφθη ως υπάλληλος του ΕΚΑΠ. Πήγε διασώστης. Μαζί με το διασώστης, πήγε μαζί με το ασθενοφόρο, πήγε εκεί και ξαφνικά αντίκρισε στον τόπο εκεί της δολοφονίας, αντίκρισε το βαφτιστήρι του. Σε λίγο λοιπόν θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο αυτό, γιατί είχε ο 20χρονος εκείνη τη μέρα είχε ένα ραντεβού. Δηλαδή είπε στη μητέρα του: «Φεύγω, μάνα, να συναντήσω μια κοπέλα». Είναι πολύ κρίσιμο λοιπόν να δούμε ποιον συνάντησε εκείνη την ημέρα, γιατί το παιδί έχει μεταφερθεί εκεί. Και δεν πας με τα πόδια, δεν χρησιμοποίησε κάποιο μέσο, δεν χρησιμοποίησε κάποιο αυτοκίνητο, μηχανάκι για να πάει. Κάποιος τον πήγε. Κάποιος τον πήγε εκεί. Είναι 2,5 χιλιόμετρα από την πλατεία της Παλαιάς Πεντέλης. 2,5 χιλιόμετρα. Ανηφορικά. Τώρα, πώς πήγε καταρχήν στην πλατεία της Παλαιάς Πεντέλης? Από τα γλυκά νερά. Μετά τις διαφημίσεις περισσότερα.